Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Κώστα. Λοιπόν, ο Λουτσέσκο κέρδισε το μάτς. Και θα σου πω γιατί, Άκη. Ποιος έβαλε τον γκολ? Δεσπότοφ. Ποιος κέρδισε το πέναλτι? Ο Σντόεφ. Ποιος βάρεσε το πέναλτι? Αυτός που δεν βγήκε αλλαγή. Εντάξει, και τα τρία. Σου έδωσε απάντηση. Το κέρδισε. Το ότι δεν έπαιξαν για 10 λεπτά, όπως το λες εσύ, ναι, δεν παίζει ο Λουτσέσκου στις θέσεις τους, παίζουν αυτοί. Ήθελαν το χρόνο τους. Εντάξει. Ο άλλος που δεν μπορεί να αναπνεύσει, έκανε την ισοφάριση. Λοιπόν, υπάρχει, τώρα το λέω για σένα, εσύ είσαι Αριανός, όχι δικαίωμά σου. Κάποιος είπε για να, ότι θα πηγαίνανε να βλέπανε στην Τούμπα και θα κάνανε, ας πούμε, Τούμπα γεμάτη. Να προσέξουν, γιατί η Τούμπα είναι μισογεμάτη κάθε φορά. Και όταν πέραμε και τα double, δεν ήταν Τούμπα πάντα γεμάτη. Αυτή η κοροϊδία να πάψει. Όταν βάλανε, ας πούμε, και το ΠΑΟΚ TV, τα τρία τέταρτα θα είχαν να βγουν σπασμένα κανάλια. Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία και πάλι. Να σε καλά, να σε καλά. Να πάμε και στο τελευταίο, πριν να ακούσουμε τον Βασίλη Σαμπράκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνη, καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, γρήγορα θα τα πω. Ναι. Επειδή έχει αιμονή αυτό εδώ το πράγμα κάθε φορά για τον Λουτσέσκο, θα απαντήσω στην Ολλανδική τηλεόραση και εγώ το ρεπορτάζ της, ότι το χθεσινό παιχνίδι, και συμφωνώ απόλυτα και μαζί σου, παρόλο που είσαι Αριανός, τα βλέπεις αντικειμενικά και ποδοσφαιρικά. Να μας πούνε σε μια στιγμή του παιχνιδιού που ήταν η προπονητική του κυρίου Λουτσέσκου. Την ισοφάριση που λένε του αρχηγού μας, ήταν ένα γκολ καραμπόλα ρε φίλε. Δεν ήταν κανένα ευθύ σουτ να πεις έχει ποιότητα το σουτ και την έστειλε μέσα. Ήταν ένα τυχερό γκολ να τα λέμε όλα. Αποδείχτηκε ότι στο τελευταίο κόρνερ που πήγε χτύπησε ο Δεσπότοφ και ξαναβγήκε κόρνερ, πήγε το χτύπησε ο αρχηγός μας και η μπάλα δεν έφτασε στο πρώτο δοκάρι, δεν είχε δύναμη. Ένα πράγμα θέλω να πω. Ο ΠΑΟΚ είναι σαν μια βάρκα με μια τρύπα στη μέση στον ωκεανό. Το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι κενό. Δεν γίνεται να παίζεις όλα τα παιχνίδια με δύο χαφ και μάλιστα επιθετικής φύσεως. Έβγαλε τον Τσιγκάρα που ήταν τρεχαντήρι για να αφήσει τον ΣΦΑΠ. Και επειδή έτυχε εκτέλεσε το πέναλτι το οποίο κερδίσαμε, σωστή επιλογή που κράτησε τον ΣΦΑΠ. Γιατί με εντύπωση μου ήταν ότι θα κερδίσει πέναλτι. Αυτή τη στιγμή ο Δεσπότοφ είναι ένας παίκτης σε ποια ευρωπαϊκή ομάδα θα έπαιζε και θα τον βάζανε μόνο 12 λεπτά να παίξει μπάλα. Στον ΠΑΟΚ όμως πρέπει να προσαρμοστεί στα θέλω του προπονητή. Και ποια είναι τα θέλω του προπονητή? Μήπως μαγεύει με την τακτική και την οργάνωση η ομάδα? Η ομάδα βαδίζει με την ατομικότητα και την ποιότητα του κάθε παίκτη. Πήγε Κωνσταντέλια, πήγε Δεσπότοφ, Ζίβκοβιτς κτλ. Να σταματήσει πια αυτό το παραμύθι. Νίκο μου, να σε ευχαριστήσουμε. Να τα πούμε Δευτέρα πιο αναλυτικά, να έχουμε χρόνο γιατί έχουμε τον Βασίλη Σαμπράκο. Να τα πούμε Δευτέρα γιατί θα κάνω κι εγώ ελληνικό ρεπορτάζ. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και πάμε να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Σαμπράκο να μας κάνει σοφότερους εννοείται. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, πώς είστε? Καλά, ακούμε κριτική για Λουτσέσκου. Μετά την νίκη. Ναι. Πρώτα θέλω να πω μαζί μας είναι η Νόβιμπετ που είναι η χορηγός της ενότητας αυτής της εκπομπής. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτές οι πέμπτες πάνε πολύ να μας κακομάθουν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει τελειώσει η τρίτη αγωνιστική και σήμερα είμαστε εδώ και πώς να το πω, σκεφτόμαστε ρεαλιστικά ότι είναι εδώ που συζητάμε, στα μισά δηλαδή της φάσης των ομίλων. Πολύ ρεαλιστικό να περιμένουμε και οι τέσσερις ομάδες να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Το σε ποια διοργάνωση θα παίζουν οι ομάδες που τώρα μετέχουν στο Europa League είναι μια επόμενη συζήτηση. Ευρώπη θα είναι και το conference. Ευρώπη ακριβώς και μια χαρά Ευρώπη, όχι απλώς τα Ευρώπη. Άρα λέω ότι μέχρι εδώ όλα καλά στη μεγάλη εικόνα. Δεν σημαίνει ότι έχουν περάσει, με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ που εντάξει τώρα πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να πει μόνο με αυτοκτονία μπορεί να μην τα καταφέρει. Οι υπόλοιποι δεν νιώθουν εξασφαλισμένοι, αλλά μπορούν να έχουν ρεαλιστική πίστη να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Και αυτό είναι
μεγάλη υπόθεση. Και εγώ αφήνω στην άκρη το αν όλο αυτό θα έχει ευεργετική επίδραση στο ranking της Ελλάδας και άρα στο αν θα έρχονται καλύτερα εισιτήρια. Ναι, προφανώς είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή, αλλά εμείς τώρα δεν είμαστε σε αυτή την περίοδο. Είμαστε στην περίοδο που απολαμβάνουμε αυτό που βλέπουμε. Και αυτό που βλέπουμε είναι τις ελληνικές ομάδες να είναι ανταγωνιστικές. Και το λέω την επομένη μια ημέρα που οι δύο από τους τέσσερις έχουν χάσει. Mm-hmm. Εγώ ήμουν στο γήπεδο και είδα μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό, να χάνει. Λέω λοιπόν ότι και ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Ρεν που έχασε και η ΑΕΚ απέναντι στη Μαρσέιγ που έχασε ήταν ανταγωνιστικές ομάδες και ήταν ομάδες που δεν ένιωθες άσχημα που βρίσκονται σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και επειδή μας έχει συμβεί πολλές φορές και μάλιστα από το κατά καλό καιρό να αισθανόμαστε μειονεκτικά, mm-hmm. όταν τις βλέπαμε να μπαίνουν σε προκριματικές φάσεις και να αποκλείονται, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι λόγος να το ευχαριστηθούμε. Δεν λέω να βγάλουμε από αυτό ένα συμπέρασμα ότι από εδώ και πέρα το ελληνικό ποδόσφαιρο θα πηγαίνει καλύτερα στην Ευρώπη. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω τι ωραία που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Τι ωραία που το ζούμε και... σήμερα αυτό. Σήμερα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό. Τι ωραία που το ζούμε σήμερα αυτό. Βασίλη, μιας που ήσουν για... στη Λεωφόρο, μιλάμε για δύο γαλλικές ομάδες. Αν δεν κάνω λάθος, ήσουν και στο Παναθηναϊκός Μαρσέιγ. Σωστά. Ήταν χειρότερος ο Παναθηναϊκός χτες παρά σε εκείνο με τη Μαρσέιγ ή η Ρεν είναι πιο ομάδα από εκείνη τη Μαρσέιγ του Αυγούστου? Το δεύτερο. Η Ρεν είναι μια μολονότη και η Ρεν έχει λίγο αλλάξει. Έχει πουλήσει παίχτες, έχει αγοράσει παίχτες, άρα έχει αλλάξει και η εντεκάδα της. Υπάρχει όμως το κοινό σημείο αναφοράς. Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει περίπου 2,5 χρόνια εκεί. Mm-hmm. Άρα κάποιος που ξέρει πώς γίνεται το να τους ενσωματώσει τους νέους παίκτες στην ομάδα, το να τους βοηθήσει να αφομοιώσουν τα συστήματα, τις αρχές του παιχνιδιού, είναι συγκριτικά με αυτό το χάος που είχε ο Μαρσελίνο όταν ανέλαβε τη Μαρσέιγ το καλοκαίρι, ο οποίος βρέθηκε στη Λεωφόρο έχοντας παίξει 2 ή 3 παιχνίδια προηγουμένως φιλικά. Για έναν λόγο ακατανόητο στο δικό μου κεφάλι και το έλεγα τότε, δεν περίμενα να φτάσουμε εδώ ας πούμε και να ουσιαστικά να απολυθεί, αλλά τέλος πάντων να παραιτηθεί γιατί δεν την πάλευε με τον bullying που δεχόταν εκεί από τους οπαδούς. Ήταν μια ομάδα ανέτοιμη η Μαρσέιγ, που και ποιότητα περισσότερη και περισσότερη προσωπικότητα, εμπειρία σε ατομικό επίπεδο είχε συγκριτικά με τη Ρεν που είδαμε χθες. Αλλά αυτή εδώ είναι μια κανονική ομάδα. Είναι μια ομάδα που η ομαδική της λειτουργία τη βλέπεις, την καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις ότι έχει σχεδιαστεί για να εκμεταλλεύεται τα ατομικά χαρακτηριστικά και τα ατομικά πλεονεκτήματα των ποδοσφαιριστών της. Είναι κανονική ομάδα. Άρα από αυτή την άποψη ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι είχε απέναντι μια καλύτερη ομάδα. Είχε μια πιο έτοιμη ομάδα συγκριτικά με την Μαρσέιγ που είχε αντιμετωπίσει. Και τώρα, αν το δεις και από τη γωνία του γεγονότος ότι έκανε 2 σοβαρά λάθη ή πιο σωστά τα 2 πρώτα σοβαρά λάθη που κάνει στο παιχνίδι Παναθηναϊκός τα πληρώνει με 2 γκολ που πετυχαίνει η Ρεν, λες ότι οι απέναντι ήταν έτοιμοι να τα τιμωρήσουν τα λάθη. Ενώ αντίθετο ο Παναθηναϊκός χθες τα λάθη της Ρεν, είτε αυτά που προκάλεσε εκείνος, είτε αυτά που έκαναν μόνοι τους, εκείνος δεν ήταν έτοιμος να τα εκμεταλλευτεί και αυτό να τα με τι έχει να κάνει σχέση, Βασίλη? Ότι δεν έχει βρει ακόμα τον κίλερ ο Παναθηναϊκός? Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί μέχρι εδώ ο Φώτης Ιωαννίδης την είχε κάνει αυτή τη δουλειά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έβρισκε σκόρερ. Δεν σου φαινόταν ότι δεν υπάρχει κάποιος να σπρώξει την μπάλα. Τώρα εδώ εχθές η ποιότητα των ευκαιριών του με κλινικούς όρους ήταν για να πετύχει 3 γκολ, σχεδόν 3 γκολ. Δηλαδή τα 6 γκολ του Παναθηναϊκού στο χθεσινό μάτς είναι κοντά στο 3-2-82. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι καλές ευκαιρίες έφτιαξε στο παιχνίδι. Mm. Ευκαιρίες τις οποίες κατά κανόνα εκμεταλλεύονται οι εκτελεστές τόσο που μια ομάδα να βάλει 3 γκολ. Είχε στιγμές που εκτέλεσε από πολύ καλές θέσεις, από τον κεντρικό άξονα δηλαδή, με τους παίκτες να βλέπουν την εστία και όχι η απογωνία, ούτε με πολλά σώματα να παρεμβάλλονται. Δεν ήταν έτοιμος να εκτελέσει. Αυτό είναι το ένα μέρος της εξήγησης. Γιατί το άλλο μέρος της εξήγησης είναι το ότι δεν μπήκε πολύ συγκεντρωμένος όταν αμυνόταν στο παιχνίδι και γι' αυτό δέχθηκε πολύ νωρίς ένα γκολ σε μια φάση που έχει αδρανήσει όλη η αμυνά του. Και στη φάση της επίτευξης του δεύτερου γκολ της Ρεν είναι σαν να έχει κατεβεί ο διακόπτης, είναι το τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, και ο Παναθηναϊκός να μην έχει πατήσει το play για να ενεργοποιηθεί. Στέκεται παθητικά σε μια στατική φάση που είναι ένα φάουλ που εκτελείται από το πλάι. Δεν είναι
μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση. Δεν αντιδρά όμως καλά και δέχεται το δεύτερο γκολ. Αυτά και τα κενά, βουνό. Βασίλη, αυτά τα κενά τα οποία τα εντοπίζουμε στις αρχές των δύο ημιχρόνων, γιατί και τα δύο γκολ μπαίνουν στις αρχές. Είναι κενά ποιότητα της ομάδος, είναι ατομικά κενά, είναι Γιωβάνοβιτς κενά. Θα πω το εξής. Θυμάμαι περισσότερα των δύο παιχνίδια που έχω δει τον Παναθηναϊκό να μην επιστρέφει καλά μετά από διακοπή του αγώνα. Θυμηθείτε ένα παιχνίδι πέρσι στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που γίνεται μια διακοπή μετά από μια κροτίδα που έχει πέσει κοντά στον Πρινιόλι, ο οποίος έχει μείνει στο έδαφος. Ναι. Σηκώνεται, συνέρχεται και με το που επαναρχίζει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός αδρανής, ναι, δέχεται γκολ. Του έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, στη Λεωφόρο. Να έρχεται, να διακόπτεται το παιχνίδι και μετά από, να αρχίζει μετά από ένα λεπτό και να συμβαίνει πάλι το ίδιο. Μπορεί να κρύβεται το μυστικό στο πώς ενεργοποιείται η ομάδα του, ποια είναι η μηχανική της, πώς το εκπαιδεύει αυτό ο προπονητής, που όλο αυτό είναι σχετικό και με την νοοτροπία, αλλά και με το πώς αυτή αποτυπώνεται μέσα στη δουλειά από τους προπονητές της φυσικής κατάστασης, αυτούς που έχουν την ευθύνη δηλαδή για την ενεργοποίηση των ποδοσφαιριστών. Σου δημιουργούν εσένα το ποδοσφαιριστό. Ωπα, χάσαμε τον Βασίλη, τον ξανακαλέσουμε, Μαριλίζ. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι να βγει και η απόφαση. Στο άλλο τερμπί. Α, Σάββατο πρωί. Έτσι είπε χθες ο Βασίλης Παπαθεοδόρου. Πάμε πάλι. Σήμερα ή αύριο το πρωί. Έλα, Βασίλη. Έλεγα λοιπόν ότι όταν βλέπεις κάτι να επαναλαμβάνεται στον Παναθηναϊκό, δηλαδή συμβαίνει αυτό, πάει να πει ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη συζήτηση που εμείς την κάνουμε τώρα χαλαρή, την κάνουν ο Γιωβάνοβιτς με τους συνεργάτες του μετά από κάθε φορά που το παρατηρούν αυτό να συμβαίνει. Πάντως μετά, δεδομένου ότι είχε βουνό να ανέβει ο Παναθηναϊκός, προσπάθησε να το ανέβει και με σχετική ισορροπία, γιατί απέναντι σε μια ομάδα που όταν βρίσκει ανοιχτό χώρο γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί έχει πολύ ταχύτητα, πολλά γκάζια η Ρεν στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός ήξερε ότι αν παίζει με πολλούς παίκτες στο αντίπαλο μισό και μάλιστα ψηλά τοποθετημένους στο γήπεδο για να μπορέσουν να φτάσουν κοντά στην αντίπαλη εστία, βάζει τον εαυτό του στον κίνδυνο να δεχθεί και τρίτο γκολ. Ναι. Δέχθηκε δύο φάσεις, δεν είναι ότι λειτουργήσε ιδανικά, αλλά εκεί έπαιξε και ο τερματοφύλακάς του και έκανε δύο αποκρούσεις. Προσπάθησε λοιπόν να το γυρίσει το παιχνίδι και με εξαίρεση το τελευταίο διάστημα παιχνιδιού που δεν βοηθήθηκε πολύ από τις αλλαγές που έκανε στο μάτσο ο Γιωβάνοβιτς, βοηθήθηκε ο Παναθηναϊκός, θα έλεγα ότι συνθήκες, προϋποθέσεις για να καταφέρει τουλάχιστον να ισοφαρίσει, δημιούργησε. Άρα αυτό είναι που παίρνει μαζί του για να πάει να παίξει το επόμενο παιχνίδι που είναι αποφασιστική σημασία απέναντι στη Ρεν στη Γαλλία. Ότι, okay, τώρα όπως θέλει κανείς το διαβάζει, είτε να μην σταθεί τόσο άτυχος που να δυο λάθη να κάνει και να του τα τιμωρήσει η Ρεν και να πετύχει δύο γκολ, ή να είναι πιο συγκεντρωμένος και να σταθεί και λίγο πιο τυχερός τελικά και να βρει εκείνος πρώτος τον γκολ, τότε σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός έχει τύχη. Και το ίδιο μπορώ να πω και για την ΑΕΚ απέναντι στην Μαρσέιγ. Όσο ήταν 11 εναντίον 11, καταλάβαινε ότι απέναντι έχει μια ομάδα με πολύ περισσότερη ατομική ποιότητα. Όμως θα πω περίπου το ίδιο ή αυτό που έλεγα προηγουμένως για τη Μαρσέιγ, επειδή έχει πάλι αλλάξει προπονητή, πρέπει να έχουν πάθει ένα συγκλονιστικό κοκομπλόκο οι παίχτες της Μαρσέιγ που αλλάζουν αρχές στο παιχνίδι τους κάθε 1,5 μήνα. Έχει περιθώριο να σκέφτεται η ΑΕΚ ότι μπορεί να την κοντράρει στη Νέα Φιλαδέλφια και άρα κάτι να πάρει από αυτό. Και για τον Ολυμπιακό θα πω ότι με την απόδοση που είχε, με το τόσο καλό πλάνο που είχε ετοιμάσει ο Ντιέγο Μαρτίνεθ, που λειτουργήσε τόσο καλά απέναντι σε μια ομάδα, δεν χρειάζεται τώρα τεκμηρίωση, το ότι είναι μια ομάδα ανώτερης ποιότητας, δεν είναι μόνο η χώρα προέλευσης ή τα όσα κάνει στην Premier League, είναι και όσα έκανε πέρσι στο Conference για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση. Απέναντι σε αυτό ο Ντιέγο Μαρτίνεθ είχε μια ιδέα να γεμίσει με κεντρικούς μέσους την εντεκάδα του και να επενδύσει πάνω σε αυτό. Η κύρια ιδέα ήταν ότι θα μπορούσε έτσι να λειτουργεί πολύ απελευθερωμένος ο Φορτούνης χωρίς να προβληματίζεται πολύ για το τι αμυντικές μεταβάσεις θα έχει. Ναι. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά αυτό στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και ο Ολυμπιακός με τον τρόπο του
κατάφερε να βάλει από κάτω μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ποιότητα. Τώρα, αυτή η νίκη του δείχνει ότι μπορεί να πάει στην Αγγλία και να τα καταφέρει και εκεί. Δεν μπορεί κανείς να το... Να το προεξοφλήσει, ναι. Ναι, ναι, προφανώς. Ναι, okay, προφανώς θα είναι η West Ham το φαβορί εκεί. Αλλά ο Ολυμπιακός είδε και είχε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί του είχε λείψει μια νίκη. Αλλά καλά πράγματα είχε κάνει και στο πρώτο του παιχνίδι. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που έκανε ένα καλό παιχνίδι στην Ευρώπη για να αμφιβάλλει και να σκέφτεται ότι δεν ήταν, ότι μπορεί να ήταν και λίγο, πώς να πω, τυχερός στη βραδιά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή στο μάτς με τη Φράιμπουργκ, από την οποία έχασε 3-2, οι δικές του ευκαιρίες δεν ήταν μόνο ότι ήταν περισσότερες, ήταν και ποιοτικότερες. Δηλαδή σε εκείνο το μάτς ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει πετύχει με όρους κλινικούς 3 γκολ. Πέτυχε 2. Η Φράιμπουργκ έπρεπε να έχει πετύχει 1 ή οριακά 2 και πέτυχε 3. Φυσικά έκανε λάθη ο Ολυμπιακός για να συμβεί αυτό. Μπορεί όμως να σκέφτεται ότι και στη Γερμανία απέναντι στη Φράιμπουργκ και στην Αγγλία απέναντι στη West Ham θα έχει την τύχη του. Τώρα υπέρβαση του ζητάμε να κάνει, γιατί και οι δυο είναι ομάδες που έρχονται από καλύτερα πρωταθλήματα, είναι πιο ακριβές ομάδες, όπως και αν το δεις, η Φράιμπουργκ και η West Ham έχουν προπονητή από την προηγούμενη σεζόν, δηλαδή είναι πιο μπροστά, σε πιο... ναι, βέβαια, ο Ολυμπιακός είναι μηνών ομάδα, κυριολεκτικά, δηλαδή τη στιγμή που και ο προπονητής και αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές είναι καινούργοι, είναι ομάδα μηνών, άρα είναι πολύ φυσιολογικό να βρίσκεται σε προηγούμενη φάση στη διαδικασία να γίνει μια όριμη ομάδα συγκριτικά με τους άλλους δύο. Παρ' όλα αυτά λέω, τις έχει τις πιθανότητες, αυτή έτσι είναι η πραγματικότητα. Ποδοσφαιρική εξήγηση για τον ΠΑΟΚ, Βασίλη? Για αυτά τα δύο κατορθώματα να μείνει δύο γκολ πίσω από την Αμπερντίν και το κατόρθωμα το να το γυρίσει μέσα σε 25 λεπτά, μισή ώρα. Ο πρόλογος είναι το γιατί δεν εκμεταλλεύεται ο ΠΑΟΚ όσα κάνει στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Δηλαδή είναι στο πρώτο ημιχρόνο ο ΠΑΟΚ κάνει πολύ καλύτερα πράγματα συγκριτικά με την Αμπερντίν στο επιθετικό κομμάτι. Όχι μόνο γιατί έχει περισσότερες ευκαιρίες, αλλά γιατί είναι και καλύτερες οι ευκαιρίες που έχει εκείνος. Ο ΠΑΟΚ ή ο Κωνσταντέλιας? Εντάξει, εκεί παίζει. Ναι, ο Κωνσταντέλιας. Άρα λέω ότι αυτή του την υπεροχή σε ένα διάστημα του παιχνιδιού που η κατοχή στην μπάλα είναι τύπου 70-30, έχει απέναντι μια ομάδα που συμφωνώ με τον Λουτσέσκου, έλεγε μετά το παιχνίδι ότι σου έδινε την αίσθηση η Αμπερντίν ότι το μόνο που κάνει είναι να κάθεται να περιμένει να εκμεταλλευτεί ένα λάθος που θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, και εμένα αυτή την αίσθηση μου έδινε. Και νομίζω ότι καλά έκανε και ο προπονητής της που την έβαλε την ομάδα του σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όταν τη συγκρίνεις είναι ομάδες που έχουν διαφορά στην ποιότητα. Ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερους παίκτες, ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές με όρους τεχνικών δεξιοτήτων, άρα ναι, είναι μια καλύτερη ομάδα. Αυτός που έχει την αδύναμη ομάδα στα χέρια του κάνει την επιλογή να τη βάλει τη δική του ομάδα να αντιδρά, να προσπαθεί να περιορίζει τα λάθη, να εκμεταλλεύεται τα λάθη του αντιπάλου, αυτό το είδος το παιχνίδι. Άρα λέω, το πρώτο μέρος της εξήγησης για όλο αυτό που συνέβη είναι αυτό, ότι δεν εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια, το ότι δέχεται ένα γκολ είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μες στο μάτς. Κάνει λάθη στην φάση που δέχεται το πρώτο γκολ. Τακτικά δεν έχει κάνει λάθη, δεν υπερτερεί αριθμητικά σε ένα σημείο του τερέν η Αμπερντίν και το εκμεταλλεύεται. Άρα αν πάταγε το pause ο προπονητής, αν αυτή η φάση εξελισσόταν σε προπόνηση, δεν θα άλλαζε τις τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών του. Αυτό που θα άλλαζε θα ήταν το πόσο ενεργή ήταν όταν έκαναν άμυνα, το πόσο πιεστική ήταν στον κάτοχο της μπάλας. Το να μην περάσει σέντρα, ας πούμε, το να μην βγει η σέντρα και να φτάσει στην περιοχή. Όμως αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Στα δικά μου μάτια, το δεύτερο γκολ είναι που λες, γιατί ρε ΠΑΟΚ πας να το κάνεις πιο δύσκολο στον εαυτό σου. Γιατί εκεί είναι τοποθετημένος πολύ ψηλά στο γήπεδο και ενώ έχει χρόνο. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο ΠΑΟΚ εκνευρίστηκε που δέχθηκε γκολ. Ήταν σαν να μην το ανεχόταν ότι η Αμπερντίν του έβαλε γκολ. Ότι ήταν αυτή που βρήκε πρώτη γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Και εκεί έχασε λίγο το μυαλό του. Ήταν και κοντά η φάση αυτή. Είναι μια φάση στην οποία επιτίθεται και έχει ανεβάσει πολλούς ποδοσφαιριστές και δεν έχει στο μυαλό του να μεταβεί στη φάση της άμυνας και γι' αυτό
ο παίκτης που βάζει τον γκολ περνάει στο σπριντ έναν παίκτη του ΠΑΟΚ κάτι μέτρα. Δεν θυμάμαι ποιος είναι, γιατί είναι... Καταλαβαίνετε, με τόσα μάτια το ένα πίσω από το άλλο, δεν έχω προλάβει να τα αναλύσω τόσο πολύ που να τα καταλάβω τόσο καλά. Λογικό. Ναι, όμως λέω ότι ο τρόπος που είναι τοποθετημένος και ο τρόπος που αντιδρά για να γυρίσει να κάνει άμυνα ο ΠΑΟΚ στη φάση του δεύτερου γκολ της Αμπερντίν είναι για να θυμώσει ο Λουτσέσκου με τους παίκτες του. Ο Τάισον πρέπει να είναι σε εκείνη τη φάση. Μπορεί, θα το δω και θα το κρατήσω για να το κουβεντιάσουμε, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Ναι. Όμως, είναι συχνά λέω, όταν ολοκληρώνεται ένα παιχνίδι, σκέφτομαι αν του προπονητή του έδινες πριν από το μάτς να το αγοράσει αυτό το σενάριο, θα βρεις και λόγο να το αγοράσει. Και ανάλογα το πώς έχει κυλήσει το παιχνίδι, κάποτε λες ναι, το προπονητή θα το θέλει να πάει έτσι το μάτς, ή άλλες φορές λες όχι, δεν θα το θέλει ποτέ να πάει να κυλήσει το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Τώρα λοιπόν που ο Λουτσέσκου το έχει δει αυτό το παιχνίδι, εγώ λέω ότι αυτό που παίρνει τελικά είναι πολύ μεγαλύτερο από μια ήσυχη νίκη με δύο γκολ που θα είχε βάλει ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο με την υπεροχή που έβγαζε στο παιχνίδι και με μια συντηρητική διαχείριση του παιχνιδιού. Ήταν ροκ προφανώς και πώς θα το πω, για εμάς που βλέπουμε απ' έξω, ναι, hard rock, και για εμάς που βλέπουμε απ' έξω ήταν πολύ ψυχαγωγικό. Εκείνου, του Λουτσέσκου εννοώ, η καρδιά του το ξέρει το πώς την πάλεψε και με αυτό το κρύο εκεί στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Όμως λέω ότι ξέρεις, καμιά φορά όταν παίζουμε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και το έχουμε βαρεθεί, αρχίζουμε και κάνουμε λάθη για να δυσκολεύουμε τον εαυτό μας, να ζορίζει λίγο η δοκιμασία. Να μην είναι αρέα. Να ενδιαφέρον. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι προκαλείς τον εαυτό σου να πετύχει στα πιο δύσκολα. Και κάτι σου μένει μέσα από αυτό. Άρα εγώ λέω ότι του πάω κάτι του μένει πάλι όταν καταφέρνει να γυρίσει ένα παιχνίδι εκτός έδρας από το 2-0. Άρα ωφελημένο τον βρίσκω στο τέλος της ημέρας, δίχως να λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάξει το πώς γίνεται ένα να μην είναι πιο κοινικός στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού, μέχρι να δεχθεί το πρώτο γκολ δηλαδή, και δύο, το πώς αντιδρά μετά το πρώτο γκολ που δέχεται. Γιατί για να πεις μια ομάδα ανθεκτική, πρέπει να το σβήνει από το μυαλό της όταν της συμβαίνει κάτι στραβό μέσα σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή δέχεσαι τον γκολ, πρέπει από την επόμενη κιόλας στιγμή η ομάδα σου να λειτουργεί όπως λειτουργούσε πρωτού το δεχτεί, σε σχέση με την ηρεμία, την ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό, τη θετική νοοτροπία, όλα αυτά. Τότε, όταν τα βλέπεις, τότε λες είναι μια ομάδα ανθεκτική. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν ήταν μετά το πρώτο γκολ, ήταν όμως θεαματικά ανθεκτικός μετά το δεύτερο γκολ που δέχτηκε. Και γι' αυτό λέω ότι με τον τρόπο που ήρθε αυτή η νίκη, ο ΠΑΟΚ σε όποιο επόμενο παιχνίδι βρίσκεται πίσω στο σκορ ή ένα μάτς δεν ρολάρει όπως εκείνος το θέλει, δεν το έχει ισιώσει, πάει να του στραβώσει, έχει προηγούμενες παραστάσεις, τώρα εδώ έχει ακόμη μία δηλαδή, για να λέει στον εαυτό του, έλα, το έχουμε ξανακάνει ρε. Αυτό το είναι πολλές φορές, λειτουργεί πάρα πολύ για τους ποδοσφαιριστές, όταν ένα παιχνίδι δεν ισιώνει ή στραβώνει. Το να το έχεις ξανακάνει, να το ισιώσεις, να το γυρίσεις, και μάλιστα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι απέναντι σε μια μικρή ή μεσαία ελληνική ομάδα, σου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το όφελος που πήρε ο ΠΑΟΚ μέσα από αυτό το παιχνίδι. Τέλεια. Ολοκλήρωση με τα ευρωπαϊκά. Ναι. Ναι. Τα φώτα σου 10 δευτερόλεπτα γίνεται η προσπέραση στην Ισπανία. Σάββατο απόγευμα. Πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πω. Έχει και United City. Ναι. Ωραία φίλε. Χαμός. Έχει και United City. Είναι πάντως ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι μετά από καιρό εγώ πιάνω τον εαυτό μου να ανυπομονεί να δει ένα κλασικό. Ναι. Γιατί τώρα έχουν και οι δύο δυναμικοί, έχουν και οι δύο νέους ποδοσφαιριστές, νεαρούς ποδοσφαιριστές που κάνουν καλά πράγματα. Είναι σαν να έχει γίνει ένα refresh, μια ανανέωση στο κλασικό. Οπότε λέω αυτό το περιμένω πραγματικά. Είναι από τα μάτια που ανυπομονώ να δω. Τέλεια. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ, παιδιά, να πω μαζί μας ήταν και σήμερα η Novibet, που είναι χορηγός αυτής της ενότητας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, θα τα πούμε Δευτέρα. Να σε καλά. Και ήταν με κλασικό. Βέβαια. Ήταν ο Βασίλης Αμπράκος εδώ στο Λίμπερο 107,4.